Υπολογίζουμε ότι τα ασυνόδευτα παιδιά που αυτή τη στιγμή έχουμε στη χώρα μας είναι γύρω στα 1.200. Τα 1.200 παιδιά δεν βρίσκονται σε δομές. Έχουμε 1.000 παιδιά επίσης σε δομές. Υπάρχουν 25 αυτή τη στιγμή παιδιά σε αστυνομικά τμήματα. Αυτό είναι πριν μια εβδομάδα δεν υπήρχε κανένα. Αυτά τα 25 παιδιά θα μείνουν μέχρι την Παρασκευή στα αστυνομικά τμήματα. Στην ομοθεσία για τα ασυνόδευτα παιδιά υπάρχει και ορισμός της προστατευτικής φύλαξης για λόγους που κανείς μπορεί να καταλάβει ένα παιδί τι κάνει. Εμείς έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να έχουμε αδειάσει από όλα τα αστυνομικά τμήματα τα ασυνόδευτα παιδιά. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τις καινούργιες αφίξεις. Επίσης, μέχρι του να φύγει για παράδειγμα από το hot spot στη Λέρο και να πάει στη δομή την άλλη, πάλι μένει. Αυτή τη στιγμή πάντως έχουμε 25 παιδιά στα αστυνομικά τμήματα και σας λέω ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καλό, αλλά συγχρόνως είναι πολύ καλό μέσα στην πραγματικότητα που ζούμε. Δεν βάζουμε τα παιδιά όπου να είναι. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ακόμη και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλες εκείνες τις συνθήκες όπου τα παιδιά θα έχουν εκείνα τα προνόμια και εκείνες τις ανέσεις ή εν πάση περιπτώσει τις προϋποθέσεις που χρειάζονται. Ο πρόσφυγας συμβολίζει τον αγώνα του ανθρώπου για ζωή. Εμείς εδώ σαν τοπική κοινωνία έχουμε την ευαισθησία και είναι τιμή μας και υποχρέωσή μας να βοηθήσουμε έστω αυτό τον μικρό αριθμό των παιδιών που έρχονται στον τόπο μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με τις μικρές μας δυνάμεις, γιατί οι υποδομές που έχουμε δεν είναι πολύ μεγάλες και θα χρειαστούμε συνεργασία και βοήθεια και από την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κόσμημα, το βλέπετε κι εσείς. Θα έπρεπε να έχουμε πολλά άλλα περιβολάκια και δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Γι' αυτό έχει πολύ σημασία η Δημοτική Αρχή. Δεν είναι τυχαίο που ο Δήμαρχος είναι μαζί μας. Ξέρετε, και ο Υπουργός το ξέρει πολύ καλά αυτό, και ο Λυκύτας, έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα. Δεν είναι καθόλου εύκολο να δημιουργήσεις δομές για αυτούς τους ανθρώπους. Ξεκινάμε να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά την ευκαιρία να ξαναβρούν την παιδικότητά τους, ένα, να ξαναγίνουν παιδιά, να ξαναζήσουν όπως είναι τα δικά μας παιδιά, οι έφηβοι, με τις ανησυχίες, τις ανάγκες τους, να ξαναβρούμε τις οικογένειές τους, αυτών που έχουν χαθεί, να δώσουμε μια προοπτική και συγχρόνως να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη, γιατί κατά καιρούς ακούμε κριτική, δεν κάνετε ή κάνετε αυτό, ότι μπορούμε να το κάνουμε πολύ καλά. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα πρότυπο κέντρο πια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι μπορούμε να τα κάνουμε πολύ καλά και ότι μπορούμε να παντρέψουμε την αποτελεσματικότητα με την αλληλεγγύη. Ποιο είναι το ρεκόρ? 5 μήνες μετά την διάλυση της Ιδωμένης, 7 μήνες μετά την συσσόρευση και τον εγκλωβισμό των 60.000, τα παιδάκια πάνε σχολείο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Εδώ πέρα στο πάνελ είμαστε 3 άνθρωποι που έχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Έγινε γιατί μας νοιάζει και οφείλει κανείς να πει ότι έγινε επίσης γιατί τον λαό μας τον νοιάζει. Και παρόλες τις μικρές αντιδράσεις οι οποίες διωγγώθηκαν, πήρανε αυτό, είχαμε πει τότε ότι οι ίδιοι οι γονείς θα προστατεύσουν τα παιδάκια, τα προσφυγάκια και τα μεταναστάκια που θα στείλουμε και αυτό συμβαίνει από χτες. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο.